Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Στην απόψηνή μας εκπομπή θα κάνουμε μία συνοπτική αναφορά στα τεκτενόμενα στην Ουκρανία. Να θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες και ενώ η κινητοποίηση του ρωσικού στρατού στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία αλλά και της Λευκορωσίας με την Ουκρανία συνεχιζόταν, η Δούμα εξέδωσε ένα ψήφισμα με το οποίο ζητούσε από τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, να αναγνωρίσει τις δύο αυτόνομες λαϊκές δημοκρατίες, έτσι ονομάζονται, του Λουγκάνσκ και του Ντονμπάς. Προχθές είδαμε τον Ρώσο πρόεδρο στην δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας να αποφασίζει, να δηλώνει ότι αποφάσισε να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία αυτών των δύο χωρών και μάλλον να αναγνωρίσει αυτές τις δύο λαϊκές δημοκρατίες, και την επόμενη μέρα ακολούθησε η υπογραφή συμφωνίας με την οποία η Ρωσία αναλαμβάνει ορισμένες δεσμεύσεις απέναντι σε αυτές τις δύο νεόκοπες λαϊκές δημοκρατίες, ανάμεσα στις οποίες είναι πέραν της τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης που δεσμεύεται να παράσχει η Ρωσία, και η προστασία και η άμυνα αυτών των χωρών είναι πλέον υπόθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εδώ το ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι το εξής. Όλη αυτή η περιοχή των δύο αυτόνομων δημοκρατιών γεωγραφικά ονομάζεται Ντονμπάς και αποτελείται από δύο περιφέρειες, πρώην περιφέρειες της Ουκρανίας, τώρα δύο ανεξάρτητα κράτη με βάση την ρωσική άποψη, του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ. Η δήλωση λοιπόν του Προέδρου της Ρωσίας, του Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι η Ρωσία αναγνώρισε τα δύο κράτη στο σύνολο της επικράτειάς τους, τι σημαίνει? Όπως βλέπετε στο χάρτη, οι αυτονομιστές ή τέλος πάντων οι ρωσόφωνοι ή οι Ρώσοι που ελέγχουν περίπου το λίγο παραπάνω από το 1/3 των περιφερειών, των διοικητικών περιφερειών της Ουκρανίας. Λέγοντας ο Πούτιν ότι αναγνωρίζει τα σύνορα των διοικητικών περιφερειών, τι σημαίνει αυτό? Ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να βοηθήσει τις δύο λαϊκές δημοκρατίες να ανακτήσουν αυτά τα εδάφη ή να επεκτείνουν την επικράτειά τους μέχρι τα σύνορα των περιφερειών. Όπως βλέπετε στο χάρτη, είπα ότι έχει ειδικό ενδιαφέρον για εμάς τους Έλληνες και για την Ελλάδα το θέμα αυτό, γιατί όπως βλέπετε στο χάρτη, η Μαριούπολη και η περιφέρεια Μαριούπολης, στην οποία κατοικούν παραπάνω από 100.000 Έλληνες με ιστορία οι περισσότεροι, κάποιοι από αυτούς πραγματικά 2.700 ετών, από 700 π.Χ. βρίσκονται εκεί, από το βασίλειο του Κυμαίριου ως Πόρου, σχεδόν το σύνολο λοιπόν των ελληνικών χωριών βρίσκεται σε αυτή την περιοχή. Άρα, αν γίνουν επιχειρήσεις ανακατάληψης ή κατάληψης αυτών των περιοχών από το στρατό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, που θα υποστηρίζεται από τον στρατό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αντιλαμβάνεστε, και αν τελικώς γίνει επιλογή από τον Ουκρανικό στρατό να υπερασπιστεί αυτά τα εδάφη και έχουμε συγκρούσεις, ότι τίθεται σε κίνδυνο οι ζωές και οι περιουσίες των Ελλήνων της περιοχής. Ας ελπίσουμε η όποια διευθέτηση γίνει να γίνει χωρίς αίμα και χωρίς να πληρώσουν και πάλι τίμημα οι Έλληνες, που το ξαναλέμε, οι Έλληνες της Μαριούπολης είναι η τρίτη μεγαλύτερη συμπαγής ελληνική κοινότητα εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους. Η πρώτη είναι οι Έλληνες της Κύπρου, η δεύτερη είναι οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου και η τρίτη είναι οι Έλληνες της Μαριούπολης, αν και οι Έλληνες της Μαριούπολης όσον αφορά τον μόνιμο πληθυσμό μπορεί τώρα να ξεπερνούν τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Άρα το ελληνικό κράτος, είπαμε, από τους πρώτους νομίζω
στην Ελλάδα ότι πρέπει να λάβει πρωτοβουλία και στη Ρωσία και στην Ουκρανία, όσο είναι δυνατόν. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να λάβουν υπόψη την Ελλάδα όταν εκεί διακυβεύονται τεράστια συμφέροντα και της μιας και της άλλης πλευράς, ακόμα και με γεωπολιτικές διαστάσεις. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια και ελπίζω ο κύριος Δένδια στη συνάντησή του με τον κύριο Λαυρόφ να έθεσε το θέμα, να γίνει ό,τι είναι δυνατόν να προστατευτούν οι Έλληνες της περιοχής. Αυτό λοιπόν είναι, θα έλεγα, οι εξελίξεις σε σχέση με τις δύο λαϊκές δημοκρατίες, όπως αυτό αποκαλούνται, που αναγνώρισε η Ρωσία. Μετά την αναγνώριση ακολούθησαν ήπιας μορφής κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ότι η Αγγλία επέμενε να επιβληθούν σοβαρότερες κυρώσεις, οι ΗΠΑ επέβαλαν και αυτές κυρώσεις. Επίσης είδα ότι επέβαλε κυρώσεις και η Αυστραλία και η Ιαπωνία. Η Κίνα, σημειώστε το αυτό, δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με τις κυρώσεις, τις θεωρεί αντιπαραγωγικές και αναποτελεσματικές. Είχαμε και άλλες φωνές, όπως η Βενεζουέλα ή και η Συρία, οι οποίες στέκονται ανοιχτά στο πλευρό της Ρωσίας. Το θέμα είναι ότι παρότι το επίκεντρο των εξελίξεων είναι αυτές οι δύο περιοχές, οι λαϊκές δημοκρατίες όπως αυτό που καλούνται, ότι η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Ουκρανίας είναι πολύ κρίσιμη και στη συνέχεια θα αναφέρουμε γιατί. Πριν πάμε σε αυτό το θέμα, να θέσω ένα πολύ εξαιρετική σημασία ζήτημα. Είναι οι δηλώσεις που έγιναν από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, τα Υπουργεία Εξωτερικών, με τα οποία δηλώνεται η πίστη της Κύπρου και της Ελλάδας στην ανεξαρτησία και στην εδαφική εκαιρεότητα των χωρών και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, υπό την έννοια αυτή καταδικάζεται και καταγγέλλεται και η αναγνώριση από τη Ρωσία των δύο λαϊκών δημοκρατιών. Θα έλεγα ότι είναι μια σωστή απόφαση, ακριβώς επειδή ο κόσμος έχει στραμμένα τα βλέμματα σε αυτήν την περιοχή και σε αυτήν την εξέλιξη. Και επειδή οι γεωπολιτικοί λόγοι επιβάλλουν τη Δύση να καταδικάσει και πολιτικά και διπλωματικά, αλλά και με κυρώσεις την Ρωσία, θεωρώ ότι ήταν τεράστια ευκαιρία η Ελλάδα σε αυτές τις δηλώσεις και η Κυπριακή Δημοκρατία και άλλες χώρες να προσθέσουν την εξής πολιτική και ιστορική πραγματικότητα. Ότι ενώ η Ρωσία δεν έχει εισβάλει στην Ουκρανία, ό,τι έγινε εκεί έγινε από τους Ρώσους, ρωσόφωνους των περιοχών αυτών, οι οποίοι πιθανότατα ή σχεδόν βέβαια, με βεβαιότητα το λέω, υποστηρίχθηκαν υλικοτεχνικά από την Ρωσία, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί την αυτονομία την ανακήρυξαν και την κέρδισαν, αν θέλετε, οι ντόπιοι Ρώσοι ή Ρωσόφωνοι και είχαν πολιτική υποστήριξη σε συμφωνίες του Μίνσκ, αλλά και σε υλικοτεχνική υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν τον Ουκρανικό στρατό. Πότε ενεργοποιήθηκε η Δύση? Όταν ο Πούτιν αναγνώρισε την ανεξαρτησία αυτών των δύο λαϊκών δημοκρατιών. Άρα αυτό που η Δύση, για το οποίο τιμωρεί και επιβάλλει κυρώσεις και καταδικάζει τη Ρωσία, είναι η αναγνώριση των δύο αυτών κρατών. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία το 1974 εισέβαλε στην Κύπρο, ακόμη και αν δεχτούμε το σκεπτικό της, που δεν είναι σωστό, ότι αυτό είχε δικαίωμα να το κάνει επικαλούμενη τη συνθήκη εγγυήσεων. Η συνθήκη εγγυήσεων λέει ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα της επέμβασης για την αποκατάσταση της διασαλευθήσας συνταγματικής τάξης. Εάν θεωρήσουμε που έτσι είναι, ότι το πραξικόπημα διασάλευε την συνταγματική τάξη και η Τουρκία επενέβη, όφιλε όταν επανήλθε ο Μακάριος και είχαμε την αποκατάσταση συνταγματικής τάξης να φύγει από το νησί. Άρα έκανε μία παράνομη εισβολή
κατοχή, η οποία συνεχίζεται από το 1994 μέχρι σήμερα, δημιούργησε η Τουρκία και όχι η Τουρκοκύπροι. Ένα ψευδοκράτος, ένα κράτος μαριονέτα, το αναγνώρισε η Τουρκία, συνεχίζει να έχει εκεί, σε αυτό το ψευδοκράτος, 40.000 στρατό κατοχής. Άρα, εάν κρίνουμε τις ενέργειες της Ρωσίας και τις ενέργειες της Τουρκίας, οι ενέργειες της Τουρκίας είναι πολλαπλά κατακριτές σε σχέση με αυτές της Ρωσίας. Γιατί λοιπόν δεν υπενθυμίσαμε και η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία με τις ανακοινώσεις μας αυτήν την τραγική πραγματικότητα και να καταδικάσουμε μεν αυτό αφού αυτό επιβάλλει η συμμετοχή μας στο δυτικό στρατόπεδο, ας πω, να καταδικάσουμε τη Ρωσία, την ίδια στιγμή όμως να ζητήσουμε από τη Δύση και από τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει την Τουρκία, η οποία διέπραξε στιγερότερο έγκλημα από αυτό που υποτίθεται ότι διέπραξε ή διέπραξε ο Πούτιν. Επίσης, οφείλαμε να δηλώσουμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή κατέχει και 4 περιοχές με στρατό κατοχής στη Συρία. Άλλο ένα έγκλημα της τουρκικής δημοκρατίας, πέραν του ότι εμπλέκεται σε θέματα Ισλαμικής τρομοκρατίας. Ανταυτού, εμείς δείξαμε αυροφροσύνη και δεν αναφέραμε τίποτα και την ίδια μέρα ο Ερντογάν μας κατηγορεί εμάς. Ο Ερντογάν, ο οποίος εμπλέκεται μέχρι εδώ, στην Ισλαμική τρομοκρατία, κατηγορεί την Ελλάδα ότι επιτρέπει στον Αύριο να εκπαιδεύονται Κούρδοι μαχητές, τους οποίους αποκαλεί τρομοκράτες. Μέγα ψεύδος αυτό και την ίδια μέρα που φιλοξενούμε εδώ την τουρκική αντιπροσωπεία, υπογράφτηκαν και κάποιες συμφωνίες νομίζω με τον κύριο Φραγκογιάννη και την άλλη μέρα είχαμε διερευνητικές επαφές, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, να μην τα αναφέρω, για αρκετά έχουμε για να στεναχωρηθούμε, να μην ξανακάνω αναφορά σε αυτή την τραγική υπόθεση των διερευνητικών επαφών. Λάθος λοιπόν, τεράστιο λάθος, και θα έλεγα ότι είναι τεράστιο λάθος το γεγονός ότι υπουργός εξωτερικών πρώην, όταν τέθηκε το ζήτημα που εμείς το θέσαμε στην Ελλάδα δημοσίως με τηλεοπτικές εμφανίσεις, ότι όταν ρωτήθηκε γιατί δεν ζητάμε την καταδίκη της Τουρκίας, είπε να μην μπλέκουμε τα πράγματα, είναι διαφορετικό το ένα, διαφορετικό. Είναι τραγικό λάθος. Για να καλύψουν τις ευθύνες τους, μας λένε ενώ ο Φεχίμ Ταστεκίν, ο διευθυντής της ιστοσελίδας Αρτή Γκερτσέκ και του τηλεοπτικού σταθμού Γκερτσέκ. Ένας πολύ σημαντικός αρθρογράφος, στο σημερινό κύριο άρθρο, τι γράφει, άκουσον. Ποια η διαφορά του τον Μπάς με την Κύπρο, δηλαδή γιατί καταδικάζουμε, λέει ως Τούρκος, εμείς η Τουρκία, η Τούρκη, γιατί καταδικάζουμε τη Ρωσία για τον Μπάς, όταν εμείς κάναμε τα χειρότερα στην Κύπρο. Και δεν καταλαβαίνω. Γιατί υπάρχει διαφορά. Γιατί μας λένε ποια είναι η διαφορά. Και γιατί δεν μας λένε γιατί δεν καταγγέλουν την Τουρκία ταυτόχρονα με την καταγγελία της Ρωσίας. Τι κερδίζει η Ελλάδα από αυτό το θάψιμο της υπόθεσης του Κυπριακού. Μήπως κάπου έχουν υποσχεθεί ότι πλέον δεν είναι το Κυπριακό δεν είναι ζήτημα εισβολής και κατοχής. Έχει αλλάξει η παραμετροποίησή του και ότι στην ουσία έχουμε δεχθεί τα τελεσμένα της κατοχής. Λέω. Για να μην λαϊκίσω και εγώ τώρα και κάνω άλλους συνειρμούς. Τώρα, ενώ η κατάσταση περί το Ντομπάς είναι αυτή που σας προανέφερα, οφείλουμε να, αν και γίνεται πόλεμος, ξέρετε, ψυχολογικός πόλεμος από όλες τις πλευρές, αυτό είναι μια πρακτική που δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τη μία την άλλη πλευρά. Κάθε πλευρά παρουσιάζει τα γεγονότα όπως θέλει και όπως τη βολεύουν βάσει τους δικούς της στόχους. Πάντως παρουσιάστηκαν δορυφορικές φωτογραφίες που λένε ότι η Ρωσία αυξάνει τα στρατεύματά της στη Λευκορωσία. Αυτό σε συνδυασμό με δηλώσεις δεν είναι μόνο ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας. Είδα και τον καγκελάριο της Γερμανίας που συνήθως η Γερμανία είναι προσεκτική στις δηλώσεις της σε σχέση με τη Ρωσία, να μιλά για
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και κατάληψη του Κιέβου. Δεδομένο είναι ότι η Ουκρανία, η κυβέρνηση πήρε απόφαση για 30 μέρες η χώρα να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, για μερική επιστράτευση άμεσα. Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης θα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Επίσης, να σημειώσω ότι ενώ ήδη έχουν μεταφερθεί η πρεσβεία των ΗΠΑ της Αγγλίας στο Λβόφ ή Λβίφ, μια πόλη πολωνική μέσα στα όρια της Ουκρανικής Επικράτειας στη Δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, η Ρωσία σήμερα αποφάσισε να ακοινώσει την πρεσβεία της στο Κίεβο. Αυτά είναι σημάδια που μας κάνουν, μας δείχνουν ότι μία επιχείρηση της Ρωσίας για κατάληψη της περιοχής τουλάχιστον ανατολικά του Δνίπερου ποταμού και της ίδιου, του ίδιου του Κιέβου είναι ένα ενδεχόμενο. Δεν λέμε τι θα γίνει, πάντως είναι ένα από τα ενδεχόμενα. Δεν μας έχει συνηθίσει ο Πούτιν να κάνει τέτοιες ενέργειες. Μας έχει συνηθίσει να παίζει σκάκι και να κάνει προσεκτικές κινήσεις. Δηλαδή, πρώτα αναγνώρισε η Δούμα, μετά αναγνώρισε αυτός, μετά έκανε δήλωση ότι θα ανακτήσουν οι λαϊκές δημοκρατίες στο σύνολο της επικράτειάς τους που τώρα κατέχεται από τους Ουκρανούς. Χρησιμοποιώ την ορολογία των Ρώσων για να γίνουμε κατανοητοί. Και μετά, δηλαδή, βλέπουμε ότι κάνει βήματα προσεκτικά που δεν την εκθέτουν και στη διεθνή κοινότητα. Επίσης, πήρε απόφαση η Δούμα να σταλούν στρατεύματα έξω από τα σύνορα που πιθανότητα αναφέρεται στο Ντονμπάς, δηλαδή Λουκάνς και Ντονέτς. Αλλά παρόλα αυτά, από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα δεδομένα και όχι οι πληροφορίες αμφισβητούμενης συγκυρότητας, οφείλουμε να το αναφέρουμε και να βάλουμε μέσα στα ενδεχόμενα, δεν ξέρουμε αν θα γίνει ή όχι, μέσα στα ενδεχόμενα και την κατάληψη του Κιέβου από την Ρωσία ή της περιοχής ανατολικά του Δνίπερου ποταμού. Πάντως, υπάρχουν πληροφορίες, τις μετέδωσε άλλωστε σήμερα και ο Θανάσης Αυγερινός, ένας έγκριτος δημοσιογράφος με έδρα τη Μόσχα, σήμερα ήταν στο Ροστόφ, ο οποίος είπε ότι η Ρωσία, είναι δηλωμένο αυτό από την ρωσική πλευρά, επιφυλάσσεται να, είτε να καταλάβει είτε να καταστρέψει βιομηχανικές δομές, είτε της αμυντικής βιομηχανίας, είτε κάποιες βιομηχανικές δομές που επιτρέπουν στην Ουκρανία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είτε να τις καταλάβει η Ρωσία, είτε να τις καταστρέψει. Και αυτές βρίσκονται στην περιοχή του Χάρκοβ. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που συνηγορεί και ενισχύει το ενδεχόμενο να έχουμε μία στρατιωτική επιχείρηση μεγαλύτερης κλίμακας και πέρα από τα όρια του Ντονμπάς. Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα. Εγώ να ξαναθυμίσω ότι σε περίπτωση που επιχειρηθεί η ανάκτηση, χρησιμοποιώ όρους με βάση τη ρωσική άποψη για να γινόμαστε κατανοητοί, την ανάκτηση ή την κατάληψη, αν θέλετε, των περιοχών που δεν ελέγχουν σήμερα οι λαϊκές δημοκρατίες του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ, ότι αν επιχειρηθεί κάτι τέτοιο και αν χρησιμοποιηθεί βία, τότε θα τεθεί σε κίνδυνο και οι ζωές, θα τεθούν σε κίνδυνο και οι ζωές και οι περιουσίες των Ελλήνων της Μαριούπολης. Επίσης, να αναφέρω ότι και ένας Γάλλος βουλευτής, ο οποίος μάλιστα έχει και θεσμική θέση στο Ευρωκοινοβούλιο, ευρωβουλευτής σε θέματα άμυνας και ασφάλειας του Ευρωκοινοβουλίου, ζήτησε από την κυβέρνηση του Κιέβου να αναγνωρίσει τις λαϊκές δημοκρατίες του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ για να αφαιρέσει από την Ρωσία την επιχειρήματα ή για να πέσει η ένταση, να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον συνεννόησης και για να μην έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης και της έντασης. Απλά σας το ανέφερα αυτό επειδή είναι ένα ζήτημα, μια πληροφορία που πιστεύω ότι θα έπρεπε να την αναφέρουμε. Τέλος, είπαμε, ξεκινήσαμε από τον Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, ανοίξαμε το φακό, πήραμε μέσα και το Κίεβο και τις άλλες εξελίξεις. Αν θέλετε να τον ανοίξουμε ακόμα περισσότερο, γιατί το κάνει αυτό τώρα η Ρωσία,
να πούμε ότι με την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, την οποία τη διαχειρίστηκε ο Τζορτζ Μπους, ο πρεσβύτερος ο πατέρας, ένας πολιτικός με γεωπολιτική αντίληψη, με γνώση της εξωτερικής πολιτικής, διαχειρίστηκε την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης με υπευθυνότητα όσον αφορά τα συμφέροντα της Δύσης. Δεν υποσχέθηκε στον Γκορμπατσόφ ότι δεν θα επεκταθεί ούτε μία ίντσα το ΝΑΤΟ είτε σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης είτε σε χώρες του Συμβούλου της Βαρσοβίας, και στήριξε τον Γκορμπατσόφ για να μπορέσει να διαχειριστεί και αυτός αυτή την τεράστια σημασία, γεωπολιτικής και ιστορικής σημασίας εξέλιξη που ήταν η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Στη συνέχεια, όταν ανέλαβε ο Κλίντον, ο οποίος δεν γνώριζε από εξωτερική πολιτική, δεν είχε και γεωπολιτική αντίληψη, υιοθέτησε εισηγήσεις διπλωματών ή κάποιων κέντρων στις ΗΠΑ και υιοθέτησε το δόγμα της επέκτασης, της ΑΕΝΑ, της επέκτασης του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Αυτό, υπάρχουν και κάποια άρθρα, δεν έχουμε χρόνο να τα μεταφράσουμε, Αμερικανών διανοουμένων, πολιτικών διανοουμένων, που από τότε, από το 97-98, όταν άρχισε η επέκταση, είχαν επισημάνει ότι η επέκταση μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο και ότι μπορεί να αποτελέσει παγίδα για τις ΗΠΑ και τη Δύση. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό. Είναι μια παγίδα η επέκταση του ΝΑΤΟ, επαληθεύονται δηλαδή αυτοί που προειδοποιούσαν από το 98, και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο Πούτιν, εκμεταλλευόμενος την διαδικασία απομείωσης της παρουσίας των Αμερικανών και των Άγγλων από την περιοχή της Ευρώπης και της Μεσογείου, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, για να στραφούν μέσω οι Αγγλοσάξονες στη Νότια Συνική να αντιμετωπίσουν την απειλή της Κίνας, που πραγματικά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή της Ρωσίας. Εκμεταλλευόμενος αυτή την κατάσταση ο Πούτιν, αλλά και το γεγονός ότι θεωρεί ότι η Ρωσία στρατιωτικά, οικονομικά, πολιτικά, γεωπολιτικά έχει ανακτήσει μεγάλο μέρος της παλιάς έγκλης και δύναμής της επισοβιετικής ένωσης, εκμεταλλεύεται λοιπόν την απειλή που αντιμετωπίζουν οι Αγγλοσάξονες από την Κίνα και τώρα τεντώνει το σκηνί και στέλνει την επιστολή με την οποία ζητά εγγυήσεις ασφάλειας, την πρώτη επιστολή από τον ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, που εγγυήσεις ασφάλειας είναι πιθανότατα όχι η απένταξη, αλλά ο αφοπλισμός ή να μην σταλούν πυραυλικά συστήματα Πέρσιν και Κρούζ ή άλλοι πύραυλοι στις χώρες της Βαλτικής, να μην μπει η Ουκρανία, φυσικά αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο, αλλά να αποσυρθούν και οι πύραυλοι που έχουν τα πυραυλικά συστήματα που έχουν τοποθετηθεί στην Ρουμανία, δεν ξέρω αν υπάρχουν και στη Βουλγαρία. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά από αιτήματα εγγυήσεις ασφάλειας που ζητά η Ρωσία. Απορρίφθηκαν αυτά από τον ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Έστειλε δεύτερη επιστολή ο Πούτιν, την οποία έχουμε δηλώσει ότι δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα ασφάλειας της εγγύησης ασφάλειας που ζητάει η Ρωσία, αλλά δεν έχουμε απάντηση ακόμα. Θεωρώ λοιπόν ότι η μεγάλη εικόνα είναι αυτή, ότι γίνεται μια διελκυστίνδα μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης. Μια διελκυστίνδα που με επίκεντρο την Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει η όποια συμφωνία, διότι δεν γίνεται κάπου να συμφωνήσουν, δεν μπορεί να γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, εκτός και αν κυβερνούν τον κόσμο παράβρονες. Ότι τελικώς θα οδηγηθούμε σε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης, θα επανακαθοριστούν πιθανόν, αυτή είναι η επιδίωξη της Ρωσίας, οι ζώνες και ο βαθμός επιρροής της μιας και της άλλης πλευράς, Δύσης και Ρωσίας, στην Ανατολική Ευρώπη, για να έχουμε μια νέα περίοδο στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρώπης. Ούτως ή άλλως, πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει στο Λουγκάνσκ και στο Ντομπάς είναι η απαρχή μιας διαδικασίας που μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ιστορική, ότι θα εισάγει την Ευρώπη σε μια νέα ιστορική περίοδο, ελπίζω χωρίς αίμα
και πόλεμο ή τέλος πάντων με τις λιγότερες απώλειες, και να κλείσω ευχόμενος στους Έλληνες της Μαριούπολης και του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ να υποστούν τις λιγότερες δυνατόν συνέπειες από αυτή την καταιγίδα που έχει ξεσπάσει και πιθανόν να ενταθεί το επόμενο διάστημα. Αυτά είχαμε να πούμε στην εκπομπή μας, στην απόψινή μας εκπομπή. Εύχομαι να οι εξελίξεις να μην εμπλέξουν την Ευρώπη και την Ελλάδα, πέραν δηλαδή των συμφερόντων των Ελλήνων της Μαριούπολης, να έχουν και τις λιγότερες συνέπειες για την Ευρώπη και την Ελλάδα, αφού ήδη η οικονομία της Ευρώπης και της πατρίδας μας είναι σε μια κρίσιμη καμπή λόγω του παγκόσμιου κλίματος, να μην επιδυναθεί ακόμα περισσότερο, γιατί αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την, όχι μόνο για την ενότητα, αλλά και για την επιβίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταστροφικές συνέπειες για την ελληνική, για την πατρίδα μας και για την ελληνική κοινωνία. Συνεχίστε να είστε κοντά μας, στηρίξτε, υποστηρίξτε το κανάλι μας. Καληνύχτα. Thank you.